Εμείς τώρα, κυρίες και κύριοι, θα συνδεθούμε με τον κύριο Κουγιουμτζή. Ναι, βεβαίως, με τον κύριο Κουγιουμτζή, τον κύριο Νίκο Κουγιουμτζή, αντιπρόεδρο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθήνας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κύριε Μαραβελίδη. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εμείς που την αποδεχθήκατε, γιατί τώρα δεν ξέρω αν μας παρακολουθούσατε. Βλέπαμε πως προϊόντα που ήρθε η έκπτωση, η τιμή τους αυξήθηκε. Και αυτή είναι η πραγματικότητα που αντιμετωπίζουν τα ελληνικά νοικοκυριά. Γιατί καλό είναι τα προγράμματα όπως παρουσιάζονται από τα Υπουργεία. Αλλά αυτό που έχει σημασία είναι τι θα αντιμετωπίσει ο καταναλωτής όταν μπει στο σούπερ μάρκετ. Αυτή η πολιτική της κυβέρνησης που επιμένει σε αυτή την πολιτική έχει αποτύχει. Από τις έρευνες που κάναμε και εμείς σαν επαγγελματικό επιμελητήριο της Αθήνας φαίνεται ότι κοντά στους 7 στους 10 πολίτες απαντούν ότι αυτή η επιδοματική πολιτική δεν φτάνει ουσιαστικά σε όλους. Κυρίως στη μεσαία τάξη, όπου πάλι από την έρευνά μας ένα 45% περίπου μπορεί να φτάσει τη 19η ημέρα ουσιαστικά του μήνα και από εκεί και πέρα ψάχνει να βρει δανεικά πώς θα βγάλει τις επόμενες ημέρες. Εμείς έχουμε πει επανειλημμένα και το έχουμε πει και από τη δική σας συγνότητα, κύριε Μαραβέλη, πρέπει να μειωθεί ο ΦΠΑ στα τρόφιμα. Δεν γίνεται. Και όλα αυτά που ακούγονται δεξιά και αριστερά για Ισπανίες και για όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, εκεί το μέτρο συνεχίζεται, έχει αποφασίσει η κυβέρνηση να συνεχιστεί το μέτρο γιατί αποδίδει και φτάνει και στον τελικό καταναλωτή. Εδώ υπάρχει όμως απουσία ελέγχων. Μιλάμε για χώρες που είχαν μικρότερες αυξήσεις στις τιμές, αλλά μεγαλύτερους μισθούς από την Ελλάδα. Και έχει τη σημασία του αυτό. Σωστά, γιατί θα υπάρχει διαθέσιμο εισόδημα. Το οποίο διαθέσιμο εισόδημα δυστυχώς στην Ελλάδα δεν υπάρχει. Είμαστε δεύτεροι από το τέλος στην Ευρώπη των 27. Και δυστυχώς εμείς το νιώθουμε στις ταμιακές μας μηχανές. Γιατί η αγορά είναι εντελώς υποτονική και στις θέρινες εκπτώσεις ήταν υποτονική. Συνεχίζεται στην ίδια κατάσταση τώρα και παρότι έχουμε και Black Friday και προσπαθούν να υπάρξουν προσφορές στην αγορά και οι σχέσεις ποιότητας και τιμής να είναι στο καλύτερο δυνατό επίπεδο, τα πράγματα φαίνεται ότι δεν είναι δύσκολα, με την έννοια ότι δεν υπάρχει κατανάλωση, δεν υπάρχει αγοραστική δύναμη εκ μέρους των πολιτών, εκ μέρους των καταναλωτών. Δεν θέλω να γίνω άδικος με κανέναν, αλλά για να υπάρχει και αύξηση της κατανάλωσης σε αυτές τις εκπτωτικές γιορτές, θα πρέπει να υπάρξουν και σοβαρές εκπτώσεις. Κοιτάξτε, γι' αυτό λέμε ότι πρέπει να γίνεται και έρευνα αγοράς. Το τονίζουμε κάθε φορά που υπάρχουν και εκπτώσεις, που υπάρχουν προσφορές, που υπάρχει Black Friday, γιατί πιστεύω ότι με αυτόν τον τρόπο μπορεί ο κάθε καταναλωτής να βρει το αγαθό το αντικείμενο στην τιμή που το θέλει, ούτως ώστε να κάνει καλό και στην τσέπη του, αλλά να κάνει καλό και σε εμάς τους ίδιους τους επιχειρηματίες, αλλά και στην ίδια την οικονομία. Πρέπει να αποκτήσουμε καταναλωτική συνείδηση κάποια στιγμή και νομίζω αυτό είναι και ένα έλλειμμα της κουλτούρας που έχουμε. Κύριε Κουγιουμτζή, και με αυτό θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη σύνδεση. Καλό βράδυ.